Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Τρίτη 23 Απριλίου του 2019. Μία ιδιαίτερο σημαδιακή μέρα, αν θυμηθούμε ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν η μέρα επί της ουσίας που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν στο Καστελόριζο και ξεκίνησε αυτός ο Γολγοθάς με τα μνημόνια που επί της ουσίας δεν έχουν τελειώσει μέχρι και σήμερα. Έχουν τελειώσει τουλάχιστον όσον αφορά το δανειακό κομμάτι, η δανειακή σύμβαση, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής φαίνεται ότι συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτό το επόμενο διάστημα. Έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τις τελευταίες αναρτήσεις που έκανε ο κύριος Πολάκης για υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μία ανάρτηση που επί της ουσίας ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε διάφορους χώρους. Μάλιστα και ο ίδιος ο κύριος Φίλης, ο πρώην υπουργός, υπήρξαν εσωκομματικά πειρά και από τη δική του πλευρά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά φυσικά και σήμερα θα δούμε και τα αυτοδιοικητικά δεδομένα και τις αυτοδιοικητικές συζητήσεις της ημέρας, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ μέσα από τη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου. Πάμε λοιπόν να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε στο δημοσκοπήσεις@attikatv.gr. Στο Facebook δημοσκοπήσεις@attikatv. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attikatv.gr και το τηλέφωνο 211-27-007-11. Αλλά φυσικά και η ιστοσελίδα μας www.attikatv.gr, όπου μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές αλλά και το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε το επόμενο διάστημα θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, μιας και είμαστε στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές και τις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου και το δεύτερο γύρο στις 2 Ιουνίου. Οπότε σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερη αυτοδιοίκηση, πολύ περισσότερες εκπομπές και πολύ περισσότερη ενημέρωση μέσα από τη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου. Πάμε κατευθείαν τώρα στη Σωσό Χονδρογιάννη, όπου βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι έγινε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, πόσο πολύ οξύθηκαν τα πνεύματα και μέχρι σε ποιο σημείο έφτασε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πρόταση δυσπιστίας κατά του Παύλου Πολάκη για τις αήθεις επιθέσεις του στον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, καταθέτει μετά το Πάσχα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως εξήγησε, υπάρχουν κάποιες στιγμές στην πολιτική που οι σταγόνες ξεχυλίζουν το ποτήρι. Ξεπερνάει το πολιτικό. Το θέμα είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, ποιότητας και τελικά ένα ζήτημα ήθους στο δημόσιο διάλογο, και αυτό τελικά ίσως είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα των επόμενων εκλογών που ξεπερνάει τα οικονομικά προβλήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε ανεκδιήγητο τον κύριο Πολάκη, καθώς χθες με ανάρτησή του με χυδαίο τρόπο επιτέθηκε κατά του ευρωβουλευτή, του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Το κατηγόρησε ανοιχτά γιατί έκανε χρήση του νόμου για αμαία για να διοριστεί στο ΕΣΥ, άφησε απαράδεκτα υπονοούμενα για έναν άνθρωπο του οποίου η προσωπική διαδρομή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, κάτι το οποίο ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι αντιλαμβάνεστε μια κοινότητα ισότητας ευκαιριών, ντροπή σας που τον στηρίζετε σιωπηλά. Ως εδώ λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος στους υπουργούς και τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, επιπλέον δήλωσε ότι προσωπικά το γνώριζε πριν κάποιους μήνες. Δεν του χαρίστηκε κανείς. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος δεν είχε την ανάγκη μας. Εμείς ως κοινωνία, ανέφερε, έχουμε την ανάγκη του θετικού αυτού παραδείγματος. Επιπλέον, να τονίσουμε, Γιώργο, να αναφέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι δεν ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του κανονισμού της Βουλής, σεβόμενος την Μεγάλη Εβδομάδα, και ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να αλλάξει στην περίπτωση που ο κ. Πολάκης ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Τώρα,
Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά καταδικάζει την επίθεση που εξαπέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα η κυρία Γεννηματά έγραψε στο Facebook ότι δεν περιμένουμε να αποπέμψει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Πολάκη. Το ξέρουμε ότι τον εκφράζει απόλυτα. Όμως, τόσο δηλητήριο για ένα νέο άνθρωπο, μόνο αποφασίστες, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γεννηματά. Επιπλέον και ο κύριος Μπαλάφας έστρεψε τα πυρά του κατά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη. Ο κ. Μπαλάφας πήρε αποστάσεις από τη δήλωση του κ. Πολάκη, αναφέροντας ότι ήταν ατυχής η δήλωση, δεν νομίζει ότι εκφράζει τον Παύλο Πολάκη. Θα πρέπει να την πάρει πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, κριτική στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε, άσκησε και ο Νίκος Φίλης κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την ανώτατη εκπαίδευση. Και συγκεκριμένα, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι αδικεί τον εαυτό του με όσα είπε και το κυβερνητικό του έργο. Ανεβάζοντας τους τόνους στη συνέχεια, είπε ότι δεν εκπροσωπεί με όσα είπε το δημοκρατικό ήθος και του ΣΥΡΙΖΑ και αδικεί την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει το έργο των οικογενειών για τα αμαία με ίσες ευκαιρίες και πρέπει να επανορθώσει για την αστοχία του, Γιώργο. Μάλιστα. Όλοι είπαν ότι πρέπει να διορθώσει αυτή την δημόσια τοποθέτησή του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες. Φαίνεται η τακτική όμως του κ. Πολάκη είναι συνηθισμένη. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν διορθώνει συνήθως και ειδικά όταν έχει και τη στήριξη του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Ναι, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο και πριν πάμε στην συζήτηση που θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέδευξη που παραχώρησε στις δημοσκοπήσεις ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Νίκος Μελετίου, η οποία θα προβληθεί αύριο, όπου αναφέρθηκε φυσικά σε όλα τα ζητήματα, αναφέρθηκε τόσο στα ζητήματα τα αυτοδιοικητικά, τις προτεραιότητες που θέτει για την επόμενη θητεία, στον απολογισμό αυτής της θητείας, αλλά και για διάφορα ζητήματα που αφορούν και τον ίδιο, την θητεία του και τις περασμένες θητείες. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επανερχόμαστε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο των εξωτερικών γυρισμάτων που κάνουμε για την εκπομπή δημοσκοπήσεις, βρισκόμαστε στο αγροκήπιο του Δήμου Ασπροπύργου και φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Νίκο Μελετίου. Κύριε Μελετίου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελετίου, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στις δημοσκοπήσεις μας. Καλωσορίζετε εσείς στο αγροκήπιο, έναν χώρο ο οποίος έχει πραγματικά το τελευταίο διάστημα αποκτήσει ζωή και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στην περιοχή. Από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις σε όλο το Θριάσιο πεδίο, μιλάω για τα Θριάσια. Τα Θριάσια, ναι. Και όχι μόνο, εδώ πέρα ο χώρος είναι αναπλασμένος όπως είδατε, είμαστε έξω από το αναψυκτήριο. Δίπλα μας είναι το ανοιχτό θέατρο. Βόρεια είναι το υπόλοιπο αγροκήπιο το οποίο το αποκτήσαμε, διότι το ένα κομμάτι το είχαμε αποκτήσει από καιρό, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αποκτήσαμε και το άλλο, το βόρειο κομμάτι και έχουμε δημιουργήσει και αθλητικούς χώρους, γήπεδο τένις και γήπεδο 5x5 στο βόρειο κομμάτι και χώρος περιπάτου. Και φυσικά και η πισίνα μας, η οποία θα λειτουργήσει το καλοκαίρι και θα είναι ένας πόλος έλξης για όλους μας, για όλους και για την νεολαία αλλά και για τους μεγάλους, για να πιούμε το καφέ μας, να παίξουν τα παιδιά μας την καινούργια παιδική χαρά που φτιάχνουμε εδώ, αλλά και να αθληθούν τα παιδιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στο πλαίσιο της συζήτησης. Θα μιλήσουμε αργότερα για τα έργα και τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, Δήμαρχε, με έναν απολογισμό, αν μπορούμε να πούμε, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε περίπου 1,5 μήνα, έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θέλω ένα δικό σας απολογισμό στο πλαίσιο των έργων που έγιναν σε αυτή τη θητεία που ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό. Ναι, σε αυτή τη θητεία δώσαμε έμφαση στις κοινωνικές δομές του Δήμου, αφενός και αφετέρου και στον αθλητισμό και στην νεολαία. Καταφέραμε και αναπλάσαμε και ανακατασκευάσαμε θα έλεγα το δημοτικό μας στάδιο λόγω των υποχρεώσεων και της ποδοσφαιρικής ομάδος αλλά και της ζήτησης που υπάρχει από τα αθλητικά σωματεία έτσι ώστε να αθλούνται σωστά και να υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι. Έτσι λοιπόν το δημοτικό μας στάδιο έγινε ταρτάν που δεν είχαμε για τα αθλήματα του Στίβου αλλά και για το περπάτημα των ανθρώπων που θέλουν να γυμναστούν. Έγινε το βοηθητικό γήπεδο για την ομάδα γιατί το φυσικό χόρτο δεν αντέχει όλες τις προπονήσεις των ομάδων. Ανακαινίστηκε μέσα το κλειστό γυμναστήριο το Γεώργιος Τσόκας, το οποίο αλλάξαμε το ταρτάν, βάλαμε μπασκέτες και όλα
για να γίνονται μέσα τα αθλήματα τα ομαδικά, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και φυσικά και η ρυθμική γυμναστική και όλα τα άλλα. Και φυσικά όλοι οι αθλητικοί χώροι της πόλης μας, γήπεδα ποδοσφαίρου αλλά και γυμναστήρια, τα αναπλάσαμε. Μετά είχαμε μια καλή, πολύ καλή προσπάθεια για την οδοποιία, γιατί όπως γνωρίζετε η πόλη μας υποφέρει από το κυκλοφοριακό λόγο των μεγάλων δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή, των επαγγελματικών, και προσπαθήσαμε και πετύχαμε ορισμένους δρόμους να τους διαπλατείνουμε και να τους κάνουμε δρόμους ασφαλής κυκλοφορίας με πεζοδρόμια και φωτισμό. Άρα και λοιπόν κάναμε διαπλατήσεις οδών, κάναμε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, διότι όπως έχετε δει το πρωτόγνωρο καιρό που από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα σχεδόν κάθε εβδομάδα βρέχει και το νερό είναι ο εχθρός της ασφάλτου, έχουμε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις και φυσικά συνεχίσαμε και σχεδόν ολοκληρώσαμε την αποχέτευση των ακαθάρτων, τις συνδέσεις δηλαδή των σπιτιών με το βιολογικό καθαρισμό και ορισμένες παρεμβάσεις στα αντιπλημμυρικά. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα προβληθεί αύριο μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Μην τη χάσετε, συντονιστείτε και αύριο μαζί μας. Αλλά συνεχίζουμε στο αυτοδιοικητικό κομμάτι. Μαζί μας εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Γκοτσόπουλο. Θα χρησιμοποιήσω, θα επικαλεστώ και τις δύο σας ιδιότητες. Διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑ. Σας έχουμε φιλοξενήσει ξανά, αλλά θα αναφερθούμε και πάλι στην ΕΤΑ. Αλλά και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Ανατολική Αττική με τη δύναμη ζωής, με το συνδυασμό με την παράταξη της κυρίας Δούρου. Ακριβώς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την πρώτη ιδιότητα, να δούμε αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται, καταρχήν τι σημαίνει η ΕΤΑ για τον ευρύ κόσμο. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος, ειδικά όσοι έχουν παιδιά, γύρω στον Ιούνιο που αρχίζουν οι διαδικασίες για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αίτηση στην ΕΤΑ. ΕΤΑ είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης. Είναι η αναπτυξιακή εταιρεία των Δήμων που έχει ιδρυθεί το 1985 και μέχρι τώρα ασχολείται με δράσεις κοινωνικές των Δήμων και αναπτυξιακά προγράμματα. Βοηθάμε τους Δήμους, είμαστε ανώνυμη εταιρεία μεν, αλλά η μετοχή μας είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες και το ελληνικό δημόσιο. Κατά συνέπεια, όλη η δράση μας έχει σχέση με τους παιδικούς σταθμούς, έχει σχέση με το Βοήθεια στο Σπίτι, το πρόγραμμα, έχει σχέση με τα κέντρα απεξάρτησης, από τη μια, και από την άλλη έχει σχέση με την βοήθεια στους Δήμους στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Δηλαδή προγράμματα ΕΣΠΑ, τους βοηθάμε στο να κάνουν μελέτες, στο να υποβάλουν φακέλους για να πάρουν χρήματα. Εκεί που επί της ουσίας πάσχουν πολύ. Ακριβώς, ειδικά οι μικρομεσαίοι δήμοι, και η τέταρτη και η τρίτη μάλλον δραστηριότητα είναι η προσπάθεια που κάνουμε να βοηθήσουμε στην αλλαγή του μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας των Δήμων. Να βοηθήσουμε δηλαδή τους Δήμους να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις, στις νέες συνθήκες. Αυτό που λέμε ψηφιακός Δήμος. Έχουμε ένα έργο το οποίο είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, αυτές τις τρεις δραστηριότητες έχουμε: κοινωνικά, αναπτυξιακά, βοήθεια στους Δήμους στην οργανωτική τους και λειτουργική τους διαδικασία. Για να τα πάρουμε ένα-ένα, να πάμε λίγο να κάνουμε ένα απολογισμό της περασμένης χρονιάς. Τι έγινε τελικά με τα γνωστά σε όλους βάουτσερ, όπως τα λέμε, όπως έχει μείνει η ορολογία. Πόσα παιδιά καταφέρατε να απορροφήσετε, πόσα δεν καταφέρατε και τι προβλέπετε για την χρονιά που μας έρχεται. Πέρσι δώσαμε ένα αριθμό ρεκόρ στα βάουτσερ. 127.000 παιδιά έλαβαν βάουτσερ. Ο συνολικός αριθμός αυτών που θα δικαιούνταν είναι 141.000. Οι 14.000 που δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τις αιτήσεις δεν είναι θέμα έλλειψης χρημάτων, όσο κυρίως έλλειψη δομών. Δεν υπάρχουν δηλαδή βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να το πω έτσι πιο κατανοητά, υπάρχουν δήμοι που έχουν επάρκεια δομών βρεφονηπιακών, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε, ας πούμε, να καλύψουμε όλα τα κενά. Στόχος είναι βέβαια αυτό να διορθωθεί. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη προγράμματα κατασκευής και δημιουργίας νέων βρεφονηπιακών σταθμών, χρηματοδοτούμενα είτε από τις περιφέρειες είτε από το κεντρικό κράτος. Ελπίζουμε λοιπόν σε λίγα χρόνια που θα τελειώσει και το πρόγραμμα να πω εδώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θα ολοκληρωθεί το 2022 και μετά θα πρέπει το ελληνικό κράτος να αποφασίσει να υπομειστεί το συνολικό βάρος, το οικονομικό,
αυτής της τόσο σημαντικής και τόσο σπουδαίας δράσης. Είναι εφικτό αυτό, κύριε Κοτσόπουλο? Ήδη τα τελευταία χρόνια, θα σας πω μερικά νούμερα χωρίς να θέλω να ζαλίσω τους τηλεθεατές σας. Καλό να το ξέρουμε, γιατί ας πούμε αυτό που αναφέρεται χρόνια... τώρα νομίζω δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Νομίζω ότι το βάουτσερ είναι κάτι που σαν να έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πάντα. Ναι. Δεν... ναι. Το, να πω εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια από το ελληνικό κράτος. Μέχρι και το 2013, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008, μέχρι και το 2013, το 100% των πόρων που απαιτούνταν τα έβαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το 2014, για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο έβαλε από εθνικούς πόρους 12 εκατομμύρια ευρώ. Και... 12 εκατομμύρια ευρώ, στα 180 περίπου. Το 2018-2019 το ελληνικό δημόσιο έβαλε 175 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε μια τρομακτική, να το πω έτσι, ένα τρομακτικό άλμα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και έδειξε μια βούληση το ελληνικό κράτος να συνεχίσει το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το πρόγραμμα θέλουν να το συνεχίσουν μετά το 2022 και είμαστε υποχρεωμένοι να το συνεχίσουμε. Να σας πω εδώ ότι όλα αυτά τα κοινωνικά προγράμματα τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρώτη φάση και μετά κάποια στιγμή λίγη χρηματοδότηση κοινοτική και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, να επομιστεί το δημοσιονομικό βάρος. Αυτό έγινε με το Βοήθεια στο Σπίτι που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία. Ρωτήσω, γιατί είναι έχει τελειώσει, παράδειγμα. Έχει τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Και το ελληνικό κράτος ορθά αποφάσισε να το συνεχίζει να το χρηματοδοτεί. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει και με το πρόγραμμα αυτό και του δήμια, παιδικούς. Και δήμια, δεν κάνω λάθος, από ιδίους πόρους το χρηματοδοτούσαν. Ναι, ναι. Κάποιοι που, που ήθελαν να κρατήσουν... Ναι, όταν λέω ελληνικό δημόσιο, εννοώ το σύνολο του κεντρικού κράτους, των περιφερειών και των δήμων. Θα πρέπει λοιπόν μετά το 2022 το ελληνικό δημόσιο να αποφασίσει να συνεχίσει τη χρηματοδότηση αυτού του πολύ πολύ σημαντικού προγράμματος που είναι, που αναφέρεται στους παιδικούς σταθμούς, δηλαδή στην προσχολική αγωγή. Βρέφη και νήπια μέχρι τις ηλικίες των 4 χρόνων που πάνε στο δημόσιο. Επειδή έτσι όπως μας το περιγράφετε, για να το αποσυμφωνήσουμε και στον κόσμο, έχει το περιθώριο να μην το συνεχίσει, ή είναι υποχρεωμένο αφού πήρε τη χρηματοδότηση κάποιων ετών να συνεχίσει το πρόγραμμα, ή μπορεί να επικαλεστεί κάποιες δυσκολίες και να μην το συνεχίσει? Ναι, μπορεί να επικαλεστεί κάποιες δυσκολίες. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να το κάνει αυτό για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση το 2022 θα κληθεί να χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτή η σημαντική βοήθεια, αν κάποιος δεν πάρει αυτή την επιταγή εισόδου όπως... Ακριβώς. Θα πρέπει να καταβάλει ο ίδιος τα χρήματα. Ακριβώς. Σαν τροφία. Να θυμίσω εδώ ότι το πρόγραμμα το 2008 που ξεκίνησε, στην πρώτη χρονιά είχε 10.000 παιδιά. Και τώρα έχει φτάσει να έχει 127.000 παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα πέτυχε το στόχο του, που ήταν ακριβώς οι μητέρες, οι οποίες είναι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, άλλο ένα ζήτημα, γι' αυτό για το δημόσιο. Οι εργαζόμενες λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, είτε αυτοαπασχολούμενες, είτε μισθωτές και οι άνεργες που ψάχνουν για δουλειά, έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους και τα βρέφη τους σε αυτούς τους σταθμούς. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στις βόρειες, κεντρικές και δυτικές χώρες, γίνεται. Νομίζω ότι όχι απλώς θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κι άλλα παιδιά, όσο περνάει ο χρόνος, παρά το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που δυστυχώς έχει η χώρα. Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Οι ανάγκες μεγαλώνουν, ας πούμε, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές οικογένειες που ακόμα δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αιτήσεων. Γι' αυτό και υπάρχει και αύξηση το αριθμού των παιδιών. Και προσπαθείτε να ικανοποιήσετε όλα τα ακριβώς. Άρα έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο, να συνεχίσουν να φτιάχνουν βρεφονηπιακούς σταθμούς με τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, γιατί επαναλαμβάνω τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε λίγο τελειών για αυτό το θέμα, να συνεχίσουν να φτιάχνουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφενός, αφετέρου να καλυφθεί το κόστος για τη λειτουργία αυτών των βρεφονηπιακών σταθμών με περισσότερα βάουτσερ σε αυτούς που το δικαιούνται. Και μιλάω για τις κατηγορίες εκείνες τις κοινωνικές που είναι πιο ευάλωτες, να το πω έτσι, οικονομικά. Αλλάζει κάτι φέτος, δηλαδή όταν ανοίξει αυτό το πρόγραμμα τον Ιούνιο περίπου που ανοίγει συνήθως, αν δεν κάνω λάθος, η χρονική περίοδος είναι ίδια κάθε χρονιά περίπου. Πρώτη με 15 Ιουνίου περίπου θα είναι η προθεσμία. Αλλάζει κάτι είτε στα κριτήρια, είτε έχουμε κάποιες αλλαγές? Στα κριτήρια όχι, δεν θα υπάρξει σημαντική αλλαγή, γιατί στο βαθμό που το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο, έστω και αν η κοινωνική συμμετοχή έχει μειωθεί, είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε κάποιους κανόνες, παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός, να το πω έτσι, των μητέρων που δουλεύουν στο δημόσιο,
τομέα, δεν μπορεί να έρθει άμεσα μέχρι το 2022 που θα λήξει η συγχρηματοδότηση. Τα εισοδηματικά κριτήρια επίσης. Συγγνώμη που σε διακοπτώ, αλλά έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, νομίζω και για τον κόσμο. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι περιορισμοί που έχουν μπει δεν είναι περιορισμοί που θέτετε εσείς. Είναι περιορισμοί που είναι επιταγές. Ήταν πρέπει η συμφωνία που έγινε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης το 2008 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμφωνήσαν για τους όρους υλοποίησης του προγράμματος τα λοιπά. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα κριτήρια, επειδή με ρωτήσετε για φέτος, θα είναι περίπου τα ίδια. Εκείνο που συζητάμε και ψάχνουμε, ας πούμε, είναι μήπως αντί για δύο κατανομές όπως υπάρχει, όπως μέχρι πέρσι κάναμε, η πρώτη κατανομή που δίνουμε τα βάουτσερ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια, και δεύτερη κατανομή, αυτοί που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βάουτσερ επειδή δεν υπάρχουν δομές, παιδικοί σταθμοί, τα δίνουμε σε αυτούς που το Σεπτέμβριο βρίσκουν παιδικούς σταθμούς. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο, μήπως αυτό το ενιοποιήσουμε και το κάνουμε τον Ιούνιο, μια και έξω, να το πω έτσι, και δοθούν τα χρήματα αναγκαία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αλλά αυτό θα τα ξέρουμε σε καμιά δεκαριά μέρες, περίπου μετά το Πάσχα, 15 μέρες. Μέσα Μαΐου ουσιαστικά θα έχουν ξεκαθαρίσει οι όροι για το νέο πρόγραμμα. Προβλέπετε ότι και φέτος θα είναι περισσότερες αιτήσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Εάν συνεχιστεί η πρακτική των τελευταίων χρόνων, πιστεύω ναι, θα είναι περισσότερες. Κάθε χρόνο έχουμε και μια αύξηση 10, 15, 20% ανάλογα τη χρονιά. Δεν έχουμε μείωση ποτέ σε αιτήσεις τώρα. Είναι λογικό αυτό που λέτε. Και φαντάζομαι θέλετε να ικανοποιήσετε όσο περισσότερα γίνεται αιτήματα. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη. Πέρσι είχαμε πάρει 127, είχαμε δώσει 127.000 βάουτσερ. Φέτος ελπίζουμε και ευχόμαστε να ξεπεράσουμε τα 130, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τις προσφερόμενες θέσεις. Να πω εδώ ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά και δημοτικούς και ιδιωτικούς σταθμούς. Δεν είναι μόνο δημοτική σταθμή. Εξαρτάται λοιπόν από τις προσφερόμενες θέσεις που θα υπάρχουν. Χρήματα πιστεύω το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Ιστορικών θα δώσουν. Δηλαδή δεν θα υπάρξει έλλειμμα χρημάτων. Όσο κυρίως να βρούμε τις θέσεις. Η μειωμένη χρηματοδότηση θα είναι στα ίδια επίπεδα. Θα είναι και ανώτερα από πέρσι. Πέρσι δόθηκαν 235 περίπου εκατομμύρια. Υποθέτω ότι φέτος θα αυξηθεί η χρηματοδότηση. Και η διαδικασία, κάτι το οποίο είχε, αν δεν κάνω λάθος, είχε από πέρσι γίνει, είχε αλλάξει λίγο η διαδικασία. Έπαιρνε ο γονέας το βάουτσερ και πήγαινε ο ίδιος σε όποια κοινωνική δομή υπήρχε διαθεσιμότητα. Ναι. Δεν ήταν όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Παραμένει αυτό που χρόνια, έπρεπε να δηλώσεις κάποια δομή. Μια ελευθερία κινήσεων, δηλαδή με βάση το βάουτσερ που παίρνει. Είτε ιδιωτικό, επιλέγει είτε δημόσιο. Ιδιωτικό ή δημόσιο, ανάλογα με το τι τον βολεύει, ποιο είναι πιο κοντά, στον τόπο διαμονής του, τόπο δουλειάς του, ανάλογα, η μητέρα. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω εξαντλήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, μέσα από την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά θα είναι πάνω στο. Θα έχει και πολύ μεγαλύτερο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον. Θα πάμε όμως στο άλλο κομμάτι, στην άλλη ιδιότητά σας, όπως είπα, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Αττικής. Θα δούμε αυτό το σκέλος για την αυτοδιοίκηση, μιας και δεν είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε αυτό το μετερίζει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Θεόδωρο Κοτσόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι και αυτό που είπα πριν κλείσουμε για το διάλειμμα είναι ότι έχετε εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, δεν είναι πρώτη φορά, έχετε εμπειρία όμως στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Έχετε και την εμπειρία μέσω από την ΕΤΑ που έχει άμεση σχέση με τους Δήμους, αλλά γιατί επιλέξατε εν τέλει να βρεθείτε στην περιφέρεια. Να σας πω, διότι... Και σε μια δύσκολη περιφέρεια, ναι. Θα μου επιτρέψετε, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Ανατολική Αττική. Καταρχήν να προσθέσω ότι εκτός από την αποδήμαρχος, ήμουνα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Και τώρα είμαι από το 2010 μέχρι και σήμερα μέλος Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το όργανο της αυτοδιοίκησης. Εκτός από την ΕΤΑ, βέβαια. Γιατί το αποφάσισα. Γιατί θέλω να βοηθήσω το θεσμό της περιφέρειας. Να θυμίσω εδώ στους τηλεθεατές σας ότι η περιφέρεια στην Ελλάδα, η αιρετή περιφέρεια, είναι ένας καινούριος θεσμός. Ουσιαστικά λειτουργεί από το 2011.
Είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Προσωπικά, τα 25-27 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, πάλευα πάντα και πρότεινα πάντα τη δημιουργία της περιφέρειας ως δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, γιατί θα μας λύσει πολλά προβλήματα αναπτυξιακά, συνολικά. Τώρα λοιπόν που έγινε θεσμός η περιφέρεια, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω και με τις γνώσεις που έχω και με την εμπειρία που έχω, και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω το βήμα και να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Ανατολική Αττική με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Δούρου. Υπήρξε στο μυαλό σας η επιστροφή στον Α βαθμό? Όχι. Όχι. Ήταν κάτι το οποίο έχει κλείσει, ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. Ξέρετε, σε όλα τα πράγματα στη ζωή, είτε επαγγελματικά είναι, είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, υπάρχουν κάποια όρια τα οποία πρέπει κανείς να ξέρει και πρέπει να τα αξιοποιεί. Δηλαδή να ξέρει πότε τελειώνει ένα στάδιο και πότε πρέπει να αλλάξει ρότα, να το πω έτσι, επίπεδο. Ποια θεωρείτε τα βασικότερα? Θα ξεκινήσουμε από τα προβλήματα πριν πάμε στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης περιφέρειας, αντιπεριφέρειας για να είμαι ακριβής, της Ανατολικής Αττικής. Όλη η Αττική έχει τεράστια προβλήματα υποδομών, γιατί ο τρόπος που αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια είναι απαράδεκτος. Η Ανατολική Αττική όμως, πιο συγκεκριμένα, ήταν το πράσινο της Αττικής συνολικά. Mm-hmm. Ήταν τεράστια δόμη τη χώρη, ήταν τρεις όγκοι, να σας πω την Πεντέλη, να σας πω την Μπάρνη, να σας πω τον Ιμητό. Και τα Μεσόγεια, να σας θυμίσω εδώ ότι τα Μεσόγεια ήταν η χρυσή πεδιάδα της αρχαίας Αθήνας. Mm-hmm. Λοιπόν, όλη αυτή η απότομη ανάπτυξη, η απότομη αστικοποίηση της Ανατολικής Αττικής. Να θυμίσω εδώ στους τηλεθεατές σας ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει υπάρξει μια τρομακτική αύξηση πληθυσμού, τριπλασιασμός πληθυσμού στην Ανατολική Αττική. Η μετακίνηση λοιπόν αυτού του πληθυσμού τόσο απότομα και χωρίς κανένα προγραμματισμό έφερε στην επικαιρότητα σοβαρότατα προβλήματα υποδομών, λειτουργίας των πόλεων. Τα χωριά γίνανε πόλεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγει, το καταλαβαίνει κανείς. Άρα λοιπόν η έλλειψη υποδομών είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να θυμίσω εδώ ότι το 75% της Ανατολικής Αττικής, όλα τα Μεσόγεια, δεν έχουν αποχέτευση. Ένα βασικό θέμα για την Ανατολική Αττική. Ναι, τώρα, πόλεις, γιατί μιλάμε για αστικά κέντρα, δεν μιλάμε για χωριά πια. Πόλεις που είναι δίπλα στην πρωτεύουσα της χώρας, δεν έχουν αποχέτευση. Και τα λίμματα τρέχουν στους δρόμους. Ένα τεράστιο ζήτημα. Το οποίο, πρέπει να το πούμε αυτό, λύθηκε. Λύθηκε με την έννοια δηλαδή ότι αποφασίστηκε συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης και περιφέρειας το συγκεκριμένο διπορικό, να το πω έτσι, για το λύσιμο του θέματος. Δηλαδή, έχουν εγκριθεί μελέτες, υπάρχουν κονδύλια και έχουν ενταχθεί τα έργα τα συγκεκριμένα και προχωράμε. Και στην Παλίνη, και στα Σπάτα, και στο Κοροπή, και στο Μαραθώνα. Λοιπόν, άρα λύθηκε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχουν αρχίσει επαναλαμβάνω τα έργα. Πιστεύω ότι το πολύ σε 4-5 χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί. Και ένα βασικό ζήτημα υποδομής λύθηκε. Και θα λύθηκε. Λυθεί το θέμα της... Δεύτερο, η σχολική στέγη. Τρίτο, η παιδική σταθμή, αυτό που λέγαμε προηγούμενα. Τέταρτο, οι οδικοί άξονες. Πέμπτο, βέβαια, αυτό το πέμπτο είναι αφορά όλη την Αττική, διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα βασικό θέμα που είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Έκτο και σημαντικό είναι η διατήρηση, ό,τι έχει απομείνει, να το πω έτσι, από το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή να μην χτίσουμε τα πάντα και να έχουμε μια στοιχειώδη ρημοτομία και ένα στοιχειώδες χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτά είναι τα προβλήματα και είναι πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και δύσκολα επιλύσιμα, διότι δυστυχώς έχουν χτιστεί ολόκληρες περιοχές, πόλεις, χωριά και εκ των υστέρων ψάχνουμε να κάνουμε πολεοδομικές μελέτες για να τις εντάξουμε μέσα. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές σε διάφορες πόλεις Ανατολικής Αττικής που είναι εκτός σχεδίου παρότι είναι πυκνοδομημένες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, και νομίζω ότι το έργο της περιφέρειας γενικά είναι αυτό. Ως δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συντονίσει τις δράσεις των Δήμων και του κράτους βέβαια, προκειμένου τα χρήματα να κατευθυνθούν στους κατάλληλους αποδέκτες για τα κατάλληλα έργα. Να αντιστρέψω λίγο το ερώτημά μου και να πάμε στο άλλο κομμάτι, το θετικό κομμάτι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης περιοχής? Αναφέραμε ποιες ελλείψεις υπάρχουν, ποιες υποδομές χρειάζονται, που είναι και το βασικό
και το ζητούμενο για την περιοχή, αλλά θεωρώ, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχει πλεονεκτήματα. Και το βασικό πλεονέκτημα είναι αυτό, ότι έχει ακόμα μεγάλες εκτάσεις αδόμητες, ελεύθερους χώρους, mm-hmm. που καμία άλλη περιοχή της Αττικής δεν έχει, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς. Με εξαίρεση τη Δυτική Αττική, βέβαια, αλλά εκεί υπάρχουν άλλες προβλήματα. Λοιπόν, έχει μεγάλες εκτάσεις ελεύθερες. Άρα υπάρχει μια ακόμα η δυνατότητα να ζει κανείς πιο ανθρώπινα, εξού και η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού mm-hmm. που γίνεται από την Αθήνα, τον Πειραιά προς τα εκεί. Δεύτερον, έχει αναπτυξιακές προοπτικές μεγάλες. Να θυμίσω εδώ ότι έχει το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Με ό,τι προβλήματα δημιουργεί γύρω-γύρω. Υπάρχουν εντάξει, δύο όψεις, okay, είναι και τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει δύο λιμάνια, τα οποία μετά τον Πειραιά είναι τα δύο λιμάνια τα, με τη μεγαλύτερη κίνηση του Λαβρίου και της Ραφίνας. Άρα λοιπόν έχει και αναπτυξιακές δυνατότητες μεγάλες. Κατά συνέπεια, αυτά τα δύο που σας είπα, το φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα να ζήσει ανθρώπινα και η δυνατότητα οικονομικά και αναπτυξιακά να υπάρξει μια εξέλιξη θετική, νομίζω ότι είναι τα βασικά προτερήματα αυτής της περιοχής. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ρέματα που δεν έχουν σκεπαστεί, από τα οποία πρέπει να οριοθετήσεις και να διευθετήσεις, να μην είναι ελεύθερα και με τις πλημμύρες πνίγουν κόσμο. Σημαντικό. Το ότι πρέπει να κάνεις δασικούς χάρτες για να προστατεύσεις, ήδη γίνονται, για να προστατεύσεις ας πούμε τα δάση. Το ότι πρέπει να κάνεις κτηματολόγιο, πρέπει να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. Σημαντικό για να ξέρει κανείς πού χτίζει, πώς χτίζει και με ποιους όρους χτίζει. Να κάνουμε ανθρώπινες πόλεις. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Σε αυτό πόσο πίσω βρισκόμαστε? Έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο τα τελευταία χρόνια, έχουμε ή είμαστε κερδίσει λίγο πίσω χρόνο εξαιτίας δηλαδή των χρηματοδοτήσεων? Το κτηματολόγιο, για παράδειγμα, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια το ακούω να ολοκληρώνεται. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν κτηματολόγιο. Μέχρι και η Τουρκία, και δεν το λέω υποτιμητικά για την γείτονα χώρα. Αλλά είναι μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί με δικούς τους κανόνες και παρόλα αυτά το έχει. Κτηματολόγιο, εν πάση περιπτώσει. Εμείς δεν έχουμε κτηματολόγιο. Προχωράνε αυτά. Και τα δασολόγια, το δασολόγιο, ήδη οι δασικοί χάρτες της πλειοψηφίας περιοχής έχουν αναρτηθεί. Και είμαστε στη διαδικασία της εκδίκασης των ενστάσεων τώρα. Και το κτηματολόγιο προχωράει. Πιστεύω ότι την προσεχή πενταετία πρέπει αυτά να λήξουν οριστικώς και μετακλήτως. Ευτυχώς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν επιβαρύνει το κρατικός κορβανάς τουλάχιστον 100%. Συγχρηματοδοτήσεις, θα τις έλεγα. Και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει όμως να υπάρξουν προτεραιότητες. Επειδή δεν έχουμε άπειρα χρήματα. Επειδή δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, η πολιτική εκεί συνίσταται. Και για τους Δήμους και για την Περιφέρεια και για το κεντρικό κράτος. Να επιλέγει προτεραιότητες. Να πει ότι η πρώτη προτεραιότητα, π.χ., είναι αντιπλημμυρολογική θωράκιση της περιοχής. Mm-hmm. Λέω ένα παράδειγμα. Βασική προτεραιότητα είναι οι κοινωνικές δομές, οι παιδικοί σταθμοί, τα ιατρία, τα σχολεία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιλογές. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να κατευθύνουμε όλες τις δυνάμεις μας, όλοι μαζί συνεργαζόμενοι, οι δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές. Mm-hmm. Η νέα περιφερειακή αρχή και το κεντρικό κράτος να συνεργαστούν στην κατεύθυνση αυτή. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, διότι είμαι αισιόδοξος, να το πω και αυτό, ότι πιστεύω με την εφαρμογή της απλής αναλογικής θα υπάρξουν αντικειμενικά οι δυνατότητες συνεργασίας. Θα υποχρεωθούμε, να το πω έτσι, να συνεργαστούμε. Στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, ανάμεσα στους υποψηφίους, πόσο εύκολη είναι αυτή η συνεργασία, θεωρείτε? Γιατί ακούστε, εγώ βλέπω ότι η τόνη γενικά είναι ανεβασμένη. Ακούστε να σας πω. Είδα και το τελευταίο debate που έγινε ανάμεσα στους υποψηφίους. Ακούστε να σας πω. Δεν έχουμε κουλτούρα σαν πολιτικό στοιχείο συνεργασιών εμείς. Διότι και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο και τοπικά υπάρχουν πλειοψηφικά συστήματα μέχρι τώρα. Ειδικά στις Δήμους και τις Περιφέρειες υπήρχε ένα άγριο πλειοψηφικό σύστημα. Όπου όποιος κέρδιζε έπαιρνε το 60% των εδρών. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να πάρει 18% πρώτο γύρο και επειδή έβγαινε δήμαρχος δεύτερο γύρο να πάρει το 60% των εδρών. Δεν έχουμε λοιπόν κουλτούρα συνεργασίων, να το πούμε αυτό. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Εδώ όμως είναι και ο κόσμος και ο λαός και οι πολίτες που θα πρέπει να βλέπουν τι γίνεται, ποιος είναι υπέρ των συνεργασιών, ποιος το εννοεί αυτό, γιατί όλοι δεν θα μπει κανείς εναντίον. Ναι, τώρα είναι ο κανόνας αυτός, αναγκαστικά ακριβώς θα πάμε όλοι με αυτό. Αλλά μετά λοιπόν, μετά την 1η Σεπτέμβρη που θα αναλάβουν οι νέες αρχές, θα πρέπει να κρυθούμε όλοι μας τι λέμε, τι εννοούμε και τι κάνουμε. Συγκεκριμένα, επί τη βάση προγραμματικών στοιχείων και συγκεκριμένων προτάσεων. Και εκεί θα κρυθούμε. Και πιστεύω ότι με δυσκολίες τον πρώτο καιρό, να το πούμε αυτό, να μην δημιουργούμε ιδανικές καταστάσεις, με δυσκολίες θα καταφέρουμε αυτό το μοντέλο το οποίο ισχύει
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και δεν καταλαβαίνω εμείς γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να το απορρίπτουμε. Δηλαδή, η απλή αναλογική σαν εκλογικό σύστημα, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει. Επομένως, πιστεύω ότι μπορούμε. Βέβαια, να συνεργαστούμε. Μπορεί κάποιος να σας απαντήσει ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει και μια διαφορετική κουλτούρα. Είναι κουλτούρα το ένα πάει με το άλλο. Δηλαδή, αν δεν κάνεις κάτι, δεν δημιουργείς ένα βήμα. Γι' αυτό τότε υπήρξε και η πρόταση ενδεχομένως να γίνει ό,τι γίνεται στην κεντρική εξουσία, να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Υπήρξε κάποια στιγμή αυτή η πρόταση να μην γίνει βίαιη η προσαρμογή. Το κακό είναι ότι ο διάλογος τώρα για την απλή αναλογική, για το εκλογικό σύστημα, να το πω έτσι, επισκίασε και άλλα σοβαρά θέματα της μεταρρύθμισης της. Του Κλεισθένη. Του Κλεισθένη, ναι. Πάντως εσείς στην ΕΤΑ έχετε εφαρμόσει την απλή αναλογική με την έννοια ότι υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Απόλυτη συνεργασία. Το διοικητικό μας συμβούλιο είναι 11 μελές. Ορίζει μέλη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ορίζει μέλη η Ένωση Περιφερειών, ορίζουν μέλη τα Υπουργεία Οικονομίας και το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων. Και θα σας έλεγα ότι όλες μας οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Και είναι ομόφωνες γιατί ακριβώς κάνουμε κοινωνικές δράσεις και αναπτυξιακά έργα για τους Δήμους. Οπότε ποιος θα μπορούσε να, και γιατί να πει να διαφωνήσει. Πιστεύω ότι αυτό το μοντέλο όμως, χωρίς να εξαρτανικεύω τα πράγματα, μπορεί να εφαρμοστεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν όχι παντού, τουλάχιστον στις περισσότερες περιφέρειες και στους περισσότερους Δήμους, και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε με δυσκολίες στην αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κοτσόπουλε. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία και για τα δύο. Να πάνε όλα πάρα πολύ καλά με τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη βοήθεια και ανάγκη των οικογενειών. Αλλά φυσικά καλή επιτυχία και στις περιφερειακές εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο. Το Ινστιτούτο Πούσκιν δώρισε στην Ασημένια Βιβλιοθήκη του Δήμου Ασπροπύργου πάρα πολλά βιβλία. Μια πάρα πολύ θετική κίνηση από την πλευρά του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Σε μια σημαντική προσφορά στον Δήμο Ασπροπύργου προχώρησε το Ινστιτούτο Πούσκιν, γνωστό για τον καθοριστικό ρόλο του στην εκμάθηση και διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας και τη διάδοση του ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Με ξεχωριστή χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση υποδεχόμαστε σήμερα στον Ασπρόπυργο το Ινστιτούτο Πούσκιν, το οποίο γνωρίζει στην ασημένια μας δημοτική βιβλιοθήκη 695 πολύτιμα βιβλία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της τοπικής αυτής κυψέλης πολιτισμού, γνώσης και μόρφωσης. Η δωρεά, αγαπητέ φίλε, είναι καθοριστικής σημασίας στην κατεύθυνση υλοποίησης της στρατηγικής μας επιλογής για συνέργειες και δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης μας, προσελκύουν φορείς διεθνούς χείρους και συμβάλλουν σε μια υψηλού επίπεδου μορφωτική και γέννη πολιτιστική καθημερινότητα στον πολίτη μας. Το Ινστιτούτο δώρησε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη σχεδόν 700 βιβλία για τους ρωσόφωνους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, παρουσία του Προέδρου του Ινστιτούτου, Στάθη Γιαννίκου, ο οποίος μίλησε για την αξία της δωρεάς των βιβλίων. Είναι πολύ σημαντικό τα βιβλία να μένουν κλεισμένα σε κουτιά, να μην παραγωνίζονται και να μην παραγνωρίζεται ο ρόλος τους. Πιο σημαντικό πράγμα είναι να μένουν ζωντανές σε βιβλιοθήκες. Το Ινστιτούτο Πούσκιν σε αυτή την πορεία των 26 χρόνων έχει γίνει αποδέκτης δωρεών πολλών βιβλίων και ευχαριστούμε όλους αυτούς τον καθένα προσωπικά για τα βιβλία που μας δώρησαν από ανθρώπους που ήρθαν από τη Σοβιετική Ένωση που δεν είχαν κληρονόμους, τα παιδιά τους δεν έμαθαν τη γλώσσα και από το να αχρηστευτούν ή να πεταχτούν τα βιβλία δώρησαν ότι το καλύτερο ήταν να δωρηθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν που για 15 τουλάχιστον χρόνια ήταν ο μοναδικός φορέας για τη διατήρηση και την πρόθεση της ρώσικης γλώσσας στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου, μίλησε για τον στόχο της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει ένα νέο κτίριο που θα στεγάσει τη βιβλιοθήκη. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνουμε ένα κτίριο αποκλειστικά Δημοτική Βιβλιοθήκη και αυτό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και εγώ νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που τέτοια σοβαρά Ινστιτούτα αλλά και άλλοι φορείς έχουν δωρήσει αρκετά βιβλία στη βιβλιοθήκη μας και είναι μια υπερπλήρης βιβλιοθήκη. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πούσκιν θεωρεί τη δωρεά αυτή σημαντικό ερέθισμα για τους πολίτες του Δήμου. Η σημερινή εκδήλωση είναι ουσιαστικά το προεόρτιο για το έτος, το αφιερωματικό έτος
που ξεκινά το Μάιο και ολοκληρώνεται το 2020 το Σεπτέμβριο με κοινές εκδηλώσεις στις δύο χώρες. Για το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από τη σημερινή εκδήλωση δίνεται το ερέθισμα για τον κόσμο του Αστροπύργου όχι μόνο να επισκέφτονται τη βιβλιοθήκη, αλλά ήδη να συνδράμουν για τη διεύρυνσή της, για το μεγάλωμά της, με τις δωρεές βιβλίων, με την αξιοποίηση των υφισταμένων βιβλίων, αλλά και με την αξιοποίηση της δωρεάς που σήμερα κάνουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για την δεύτερη αυτοδιοικητική μας συζήτηση. Φιλοξενούμε σε αυτό το μέρος τον κύριο Μιλτιάδη Καρπέτα, είναι ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης. Δήμαρχε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους θεατές σας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε ένα μήνα περίπου έχουμε τις κάλπες. Πριν πούμε μάλλον για τα αυτοδιοικητικά και τι γίνεται σε αυτό το πεδίο και πώς βλέπετε τα συστήματα, τα έχουμε συζητήσει βέβαια και μέσα από την εκπομπή, αλλά νομίζω τώρα αρχίζει και μάλλον τώρα συμπληρώνεται το παζλ των υποψηφιοτήτων. Να πάμε στο άλλο κομμάτι. Θέλω να μας δώσει το στίγμα αυτής της θητείας, ποια θεωρείτε τα βασικά έργα που υλοποιήσατε και για να γίνω και λίγο πιο αιχμηρός και ποια έργα δεν υλοποιήσατε. Κοιτάξτε, τα έργα που υλοποιήσαμε και τα έργα που προετοιμάσαμε. Και είναι προς υλοποίηση. Mm-hmm. Αυτό που θα έλεγα ως σημαντικά έργα και ο κόσμος έχει συνηθίσει να ταυτίζει με συγκεκριμένα έργα και κυρίως τεχνικά έργα. Θα σας πω λοιπόν, τα δύο σημαντικά είναι ένας βρεφονηπιακός σταθμός καινούριος και ένα διαδημοτικό αθλητικό κέντρο που έγινε με χρήματα της περιφέρειας. Ο βρεφονηπιακός σταθμός έγινε με χρήματα του ΕΣΠΑ στις πύρινες συνθήκες του 2015, από τις οποίες βεβαίως είχαμε και ένα κάποιο κόστος. Από εκεί και πέρα, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια κτλ. Γίνονται σε μια τακτική περιοδική βάση, όπως επίσης και διάφορα μικρά έργα που μπορεί να μην είναι μεγάλου κόστους, όμως είναι υψηλής αξίας για την αισθητική της πόλης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το να βάλεις πινακίδες οδοσήμανσης υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας ή πινακίδες κατεύθυνσης δεν είναι μεγάλο έργο. Είναι όμως σημαντικό για την αισθητική της πόλης. Από εκεί και πέρα, αυτό που θεωρούμε μεγάλο έργο είναι η προοπτική που έχουμε βάλει σε διαδικασία υλοποίησης πλέον. Εμείς ακολουθήσαμε μια αυστηρή οικονομική πολιτική με βάση την οποία φτάσαμε να έχουμε διαθέσιμα τα διαθέσιμά μας με πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις να υπερβαίνουν σταθερώς τα 10 εκατομμύρια. Ενώ παράλληλα κάναμε και αγορές, κάναμε και δαπάνες πέραν των τρεχουσών και των συνήθων. Άρα προτεραιότητά σας αυτή τη θητεία ήταν και το ζήτημα των οικονομικών, να μαζέψετε τα οικονομικά σας. Κοιτάξτε, η πρώτη θητεία ήταν θητεία προσαρμογής και συμμαζέματος. Η δεύτερη θητεία ήταν να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ταμείο για να μπορούμε να προετοιμάσουμε την εκτείναξη της πόλης σε άλλο επίπεδο. Και αυτό ήδη είναι δρομολογημένο. Αυτά δεν είναι εξαγγελίες, δεν είναι υποσχέσεις. Είναι πράγματα προς πραγματοποίηση. Άρα η τρίτη θητεία, αντιλαμβάνομαι, είναι η ανάπτυξη. Αν τελικά ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και ως ανάπτυξη δεν εννοούμε μόνο τεχνικά έργα, εννοούμε και πολιτιστική αναβάθμιση και αισθητική και ρημοτομική και περιβαλλοντική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Να το πω σχηματικά. Δημιουργήσαμε και δρομολογήσαμε τους πυρήνες, τις εστίες, από τις οποίες η πόλη θα ξεπεράσει οριστικά το βεβαρημένο παρελθόν της και θα κινηθεί σε ένα μέλλον που θα είναι μια σύγχρονη πόλη με πολύ ενδιαφέρουσες δημόσιες λειτουργίες και χώρους και θα είναι μια πόλη επισκέψιμη που όχι μόνο θα κρατάει τον κόσμο της αλλά θα προσελκύει και κόσμο εκτός. Να σας αναφέρω ενδεικτικά. Αγορά. Το σημαντικότερο ακινήτου που υπάρχει στην πόλη. Και είναι σημαντικότερο από θέση, από ιστορία, από κτίσματα που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Το παλιότερο ενοπείο της Ελλάδος και άλλα κτίσματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος σε μία έκταση
9 περίπου στρεμάτων, το οποίο μπορεί και πρέπει και θα γίνει η ατμομηχανή για να αλλάξει η μορφή της πόλης. Πώς θα το αξιοποιήσετε, δηλαδή? Αντιλαμβάνομαι ότι θα κρατήσετε το παραδοσιακό στοιχείο που είναι το εινοποιείο, αλλά από εκεί και πέρα θα... Θα σας πω συνοπτικά τι υπάρχει σε επίπεδο ιδεών. Αυτά βέβαια είναι και θέμα master plan, business plan κτλ. Τρισδιάστατη αξιοποίηση. Η μία είναι ιστορικό-μουσιακό. Τα κτίρια είναι καταπληκτικά και αξιοθέατα και αν αναπαλαιωθούν και γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν. Η μία διάσταση λοιπόν μουσιακή-ιστορική, μουσείο ίνου. Η δεύτερη διάσταση πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δομές, εγκαταστάσεις που θα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον. Και η τρίτη διάσταση, η καθαρώς αναπτυξιακή, δημιουργία 10-15 θέσεων διαρκούς έκθεσης ίνου πάνω στη μεγαλύτερη διασταύρωση της Ελλάδος, το οποίο νομίζω ότι θα αποδίδει και έσοδα στο Δήμο, γιατί από τους 300 περίπου εινοποιούς που υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρξουν 10-15 όσες είναι οι θέσεις, ενδιαφερόμενοι, να μισθώσουν τις θέσεις αυτές. Θα σας πω και κάτι που αυτομάτως έρχεται από μόνο του. Θα ξέρετε ίσως ότι κάθε χρόνο διεξάγεται μια έκθεση κρασιού που λέγεται Ινόραμα και περιφέρεται από τόπους τόπων και από χωρίς χωρίς. Για να... Όταν θα είναι ο ιδανικός χώρος στο ιδανικότερο σημείο, βεβαίως και θα γίνεται χρόνο. Μονίμως εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο είναι μια έκταση υπερδημοτικού ενδιαφέροντος και θεωρώ ότι είναι από τα 10 κορυφαία σημεία της Αττικής. Είναι ο λόφος της Νέμεσης, γνωστότερο τα τελευταία χρόνια ως κτήμα Δηλαβέρη, το οποίο ήδη δρομολογημένο, δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε υπόσχεση για το αύριο, μπαίνει εργολάβος για τη διάνοιξη ενός μέρους και το επόμενο θα ακολουθήσει σε σύντομο χρόνο, γιατί έχουν λυθεί όλα τα νομικά προβλήματα. Ένα μέτωπο 150 περίπου μέτρων, ίσως και περισσότερο, επί της Τατοίου θα ανοίξει. Και ανοίγοντας το μέτωπο αυτό, θα αλλάξει το τοπίο στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, που είναι η λεωφόρος Τατοίου, και θα αναδειχθεί το τεράστιας υπερδημοτικής πανατικής, θα έλεγα, σημασίας κτήμα Δηλαβέρη, λόφος της Νέμεσης, που έχει και ιστορική αναφορά και βεβαίως έχει υψηλότατες αναπτυξιακές δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητες. Ένα τρίτο, που αυτό κάναμε εξαιρετικά ευέλικτες κινήσεις και μπορέσαμε να λύσουμε 4 προβλήματα μαζί. Στην κεντρική είσοδο της πόλης υπάρχει ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΚΤΥΠ, στο οποίο δημοπρατήθηκε ήδη και ξεκινάει να αναγερθεί σχολικό κτίριο για να στεγαστεί το δεύτερο λύκειο ή ό,τι άλλο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Με αυτή την ευέλικτη κίνηση, η οποία ήταν σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα δεδομένα. Ευέλικτη, πετύχαμε. Θα σας πω γιατί. Πολλαπλές... Ευέλικτες κινήσεις. Γιατί το χαρακτηρίζετε έτσι? Γιατί το χαρακτηρίζω? Διότι χωρίς ευελιξία και κατάλληλη αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων δυνατοτήτων και ευκαιριών, δεν γίνονται πράγματα. Να σας το εξηγήσω λοιπόν γιατί. Γιατί υπήρχε μια... Τι το ιδιαίτερο κάνατε δηλαδή? Θα σας πω. Από τις προβλεπόμενες εδρεωμένη πεποίθηση και μονότονα επαναλαμβανόμενη, το δεύτερο λύκειο πρέπει να γίνει στο τάδε οικοδομικό τετράγωνο, στον προφήτη Ηλία. Η ΚΤΥΠ αρνιέται να πληρώσει χρήματα από τη στιγμή που έχει 2 δικά της ιδιόκτητα οικόπεδα και υπάρχει εμπλοκή. Η εμπλοκή αυτή λύνεται με μια τολμηρή απόφαση. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη της μεταφοράς, η οποία ταυτοχρόνως οδηγεί και στην επίλυση ενός άλλου χρονίζοντος προβλήματος. Από το σεισμό του 99 υπήρχε ένας καταβλισμός, οι άνθρωποι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και το περιβάλλον δεν ήταν καθόλου καλό και για την πόλη. Το τρίτο τώρα. Η
γειτονιά που λέγεται Προφήτης Ηλίας, αποστερείται ένα χώρο που στο συλλογικό υποσυνείδητο ήταν αποτυπωμένος ως χώρος δημόσιας χρήσης, έστω και αν αυτό είναι σχολείο και το σχολείο δεν προσθέτει πολλά πράγματα, έτσι, mm-hmm. στην αισθητική και στο περιβάλλον. Με τις κατάλληλες κινήσεις, τους κατάλληλους ελιγμούς, φτάσαμε στο να αγοράσουμε το οικοδομικό τετράγωνο αυτό, μέσα από το οποίο θα δημιουργηθεί στην απόφαση, για να είμαι ακριβής, στην απόφαση να το αγοράσουμε, αλλά είναι βέβαιος, είμαι βέβαιος ότι υλοποιείται αυτή. Mm-hmm. Τα χρήματα υπάρχουν στον προϋπολογισμό, τα πάντα υπάρχουν, από εκεί και πέρα είναι τα διαδικαστικά που απομένουν. Αυτά θέλουν πολύ ευελιξία, θα σας πω μόνο τούτο. Ο καταβλησμός που υπήρχε, στον οποίο υπήρχαν 46 μονάδες mm-hmm. κατοίκων, είτε μονομελής, είτε δημελής, είτε περισσότερα μέλη οικογένειες. Πρέπει να σας πω ότι αν δεν έκανες επιδέξιους και λεπτούς χειρισμούς και ευέλικτους, θα πλακώνουν τα κανάλια, θα πλακώνονται και εσείς ενδεχομένως, ότι κάποιοι αδύναμοι άνθρωποι που ο Δήμος, ο Δήμαρχος του ρίχνει στον Γιάδα. Λύθηκε το πρόβλημα χωρίς να υπάρξει το παραμικρή αντίδραση, αντίρρηση, διότι λύθηκε με ευαισθησία, ευελιξία και εξασφαλίσαμε καλύτερες συνθήκες στους ανθρώπους εκεί που ήταν για χρόνια καθυλωμένοι σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν καθόλου αντάξιο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα για τον Δήμο μεταμόρφωσης. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, τον κύριο Μιλτιάδη Καρπέτα. Μιλούσαμε για την επόμενη μέρα του Δήμου Μεταμόρφωσης, που επί της ουσίας, όπως το θέσατε και εσείς, Δήμαρχε, είναι το κομμάτι της ανάπτυξης. Περνάτε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι όμως, που είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν σας κάνω και ένα γενικότερο ερώτημα για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που και τις προηγούμενες φορές που έχουμε συζητήσει τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά και όχι μόνο τα παρακολουθείτε, έχετε και συγκεκριμένη μεθοδολογία που φαίνεται ότι πάρα πολλά από αυτά που αναφέρετε βγαίνουν στη συνέχεια. Τοπική αυτοδιοίκηση, απλή αναλογική. Στη δική σας περίπτωση, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, τι περιθώρια υπάρχουν για συνενέσεις και συγκλήσεις? Κοιτάξτε, βάσει του τοπίου όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι, το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί. Θα σας προσμένω ένα γενικότερο, μια γενικότερη εικόνα. Το 2014 ήταν 7 συνδυασμοί. Τώρα είναι μόλις και μεταβίας 6. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές συνθήκες στη μεταμόρφωση δεν επέτρεψαν στο εκφυλιστικό, διαλυτικό και διαβρωτικό σύστημα που ακούει στο όνομα απλή αναλογική, αλλά καμιά σχέση δεν έχει mm-hmm. με γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες, δεν επηρεάστηκε η πόλη, προφυλάχτηκε. Από εκεί και πέρα βέβαια οι συνέπειες της απλής αναλογικής, του εκλογικού συστήματος σε βάση περιπτώσει, παραμονεύουν και είναι επικίνδυνες. Η άποψη που έχουμε εμείς και αυτήν προωθούμε και αυτό επιδιώκουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες και να τους επισημάνουμε ότι αυτή τη φορά η ψήφος τους έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι εάν δεν υπάρξει ισχυρή διοίκηση, οι Δήμοι κινδυνεύουν με παράλυση. Εγώ διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι από τους 325 που θα γίνουν 330, δεν ξέρω πόσοι θα γίνουν. Νομίζω άντε, είναι 330 με το σπάσιμο που έγινε. Άντε, 30, 40, 50, είτε διότι έχουν αυτοδύναμη πλειοψηφία την πρώτη Κυριακή, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είτε διότι βρέθηκε ένα μόντους βιβέντι, είτε διότι υπάρχει ισχυρή ηγετική παρουσία και μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα, θα διοικηθούν. Στους άλλους θα υπάρξει πόλεμος των πάντων κατά των πάντων, πλήρης εκφυλισμός και διάλυση. Το βλέπετε από τον αριθμό των συνδυασμών. Μπορεί να λειτουργήσει δημοκρατία αντιπροσωπευτικού συστήματος με 17 συνδυασμούς που ακούω ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή με 14 που ακούω σε γειτονικό μας Δήμο. Δηλαδή ήδη τα εκφυλιστικά, διαλυτικά, διαβρωτικά αποτελέσματα
αρχίζουν να διαφαίνονται από το μεγάλο αριθμό των συνδυασμών. Εκεί, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 17 συνδυασμών, ούτε ο πολίτης μπορεί να επιλέξει. Ούτε ομάδα διοίκησης μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι μεγαλύτερη αντιπροσώπευση της τοπικής κοινωνίας όμως? Κοιτάξτε, θα σας πω. Στις εκλογές του 2014 ήταν 7 συνδυασμοί στη Μεταμόρφωση. Και οι 7 έχουν δημοτική ομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν αντιλαμβάνομαι αν η δημοτική ομάδα έχει έναν ή δύο ή τέσσερις, σε τι αλλάζει η εκπροσώπηση αυτού που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει. Γιατί και αυτό είναι μύθος, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Θέματα πρακτικά έχουν οι Δήμοι να λύσουν, στα περισσότερα, και από αυτό επικαλούμαι και την εμπειρία. Σε σημαντικότατα θέματα, σε αυτά που σας προανέφερα, τις απευθείας αγορές, που είναι πολλές, δεν είναι αυτές που σας είπα, μόνο και άλλες. Σε όλα αυτά που αναγκαστικά, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπήρχε συνένεση σε αυτές τις αγορές που έγιναν? Κοιτάξτε, συνένεση υπήρχε, διότι υπήρχε αναγκαστική συνένεση. Διότι τι να πει ο οποιοδήποτε με τις οποιασδήποτε απόψεις όταν του ζητάς να συνενέσει στο να αγοραστεί το αδιαμφισβήτητα πολυτιμότερο, κρισιμότερο, ωραιότερο και αναπτυξιακότερο ακίνητο που υπάρχει στην πόλη. Δεν μπορεί να πει όχι, γιατί εκτίθεται, τον βλέπουν. Είναι ενδιαφέρον ότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις, οι οποίες γίνονταν φεδρές μερικές περιπτώσεις, για να πούμε κάτι διαφορετικό, κυρίως προς την τιμή. Το είχαμε συζητήσει και εδώ στον αέρα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις που... Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο η καταστροφική αντιπολίτευση λειτουργήσε. Πρόκειτο να αγοραστεί και ακόμα εκκρεμεί, γιατί όλες οι ενστάσεις, όλες οι προσφυγές έχουν απορριφθεί. Αλλά δεν τελειώνουν, είναι ατελείωτες. Βρέθηκε ένα πραγματικά ιδανικό ακίνητο για να αποκτήσει ο Δήμος αμαξοστάσιο, που είναι πολύτιμη ανάγκη, και εκεί που λειτουργεί είναι άθλιες συνθήκες και δεν μπορούν να είναι νόμιμες. Ήταν ιδανικό από κάθε άποψη για αμαξοστάσιο, αποθήκες και διαχείριση των απορριμμάτων του. Η καταστροφική αντιπολίτευση, στην οποία ξεκίνησε από μια ορισμένη πλευρά, αλλά παρέσυρε τους πάντες, οδήγησε στο ακόμα να εκκρεμεί. Ενώ θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να έχει λυθεί και ο Δήμος να έχει αποκτήσει αμαξοστάσιο και να εγκαταστάσεις και υποδομές για την διαχείριση των απορριμμάτων του με ανοιχτά χρηματοδοτικά προγράμματα, επειδή κάποιος συμπαρέστηρε και τους άλλους και θεώρησαν ότι αυτό είναι πεδίο αντιπολιτευτικό για να φθείρουν τη διοικούσα παράταξη και μένα προσωπικά. Με λάσπη, με συκοφαντίες, με ασύστολες ψευδολογίες και βεβαίως παρακόλλησαν. Τα είχαμε σχολιάσει και το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς πρέπει να πάμε αμέσως μετά στη Σοφία Μίτηλη και στο Υπάρχει Λύση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία, έτσι κι αλλιώς είμαστε στην τελική ευθεία, να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά και αναλυτικότερα. Καλή επιτυχία και πάλι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς πάμε κατευθείαν, δίνουμε σκητάλη σε Σοφία Μίτηλη και Υπάρχει Λύση. Έτσι η ώρα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και Αλεξάνδρα Ντούσκα, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι εδώ στις 3 στις δημοσκοπήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους.